ότι οι Εύζωνες, και που αργότερα έγινε η όρος, είναι Εύζωνοι, είναι ο καλάσωσμένος. Όμως στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αρχαία Ελλάδα έχει ένα time span, έχει μία διάρκεια, όπως λένε και στο χωριό μου, η οποία πιάνει 2.000 χρόνια. Και οπότε δεν μπορούμε, όπως σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε την λύτηση, είναι αυτός ο οποίος φέρει όπλο. Τι όπλο? Τη στρογγυλή ασπίδα, την οποία φέρει στο αριστερό χέρι και με τη μισή καλύπτει τον εαυτό του και με την άλλη μισή καλύπτει τον διπλανό του. Και είναι, αποτελεί ένα συνεκτικό, όλο αυτό ένα συνεκτικό σώμα. Αυτό το συνεκτικό σώμα ήταν ευάλωτο σε επιθέσεις από τα πλάγια και κυρίως από σφεντονιστές, ακοντιστές, αυτό που ονομάζουμε ψηλούς, το ψι με γιώτα, οι οποίοι, γιατί είναι ψηλοί, είναι οι αδύνατοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν βαρύ φόρτο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό, και οι οποίοι είναι έκδρομοι. Αυτοί οι οποίοι δηλαδή τι κάνουν, βγαίνουν από τις τάξεις της φάλαγγας και επιτίθενται στην αντίπαλη φάλαγγα από αριστερά και δεξιά. Αυτοί ήταν εύζωνοι, οι έκδρομοι παύλα εύζωνοι, διότι είχαν καλά προστατευμένη τη μέση τους, γιατί εκεί ήταν τα βασικά, τα ζωτικά τους όργανα και δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα, την οικονομική πολύ, της σημαίας του Μπαϊρακτάρη στο 21. Το δόρυ είναι ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποιούμε μέσα στη φάλαγγα, είτε, συγγνώμη, λάθος χέρι, είτε πάνω από τον ώμο, είτε από κάτω από τον ώμο. Όπως και να έχει, είναι, χρησιμοποιείται για οθιστικά, χρησιμοποιείται σπρώχνη. Δεν πετάγεται. Το ακόντιο πετάγεται. Εξελισσόμενη η ιστορία, ο τρόπος μάχης, ο τρόπος διεξαγωγής πολέμου, φτάνουμε στο Μπαϊρακτάρι και θα σας πω λίγο στη συνέχεια τη λεπτομέρεια για τον Μπαϊράκι. Οι έκδρομοι λοιπόν χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει οπλητική φωστανέλα, πιέτες. Δεν θα σταθώ σε αυτό, έχει όντως 400 πιέτες φωστανέλα. Θα κάνουμε τη σύνδεση με την λαϊκή παράδοση πιο μετά. Γιατί υπάρχει πρακτικός λόγος που η φουστανέλα έχει 400 πιέτες. Η φουστανέλα λοιπόν είναι λερή, είναι ιερή για τους Έλληνες, για τους επαναστάτες. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, θέλουν να μειώσουν αυτή την εμφάνιση, αυτό τον επαναστάτη, αυτό τον φουστανελά, και τον ονομάζουν Τσολιά. Γεια σου Τσολιά μου λέμε, αλλά όταν το λέγανε οι Τούρκοι δεν ήταν και τόσο θετικό το vibe. Ο Τσολιάς είναι εξελληνισμένη λέξη, εξελληνισμένη η αραβική λέξη τσούλ, η οποία είναι το κουρέλι. Φαντάζομαι όλοι, αν όχι σε όλους τους περισσότερους, έρχεται μία λέξη καθόλου υποτιμητική, η οποία έχει ακριβώς την ίδια ρίζα. Ας μην το πούμε φωναχτά, γιατί υπάρχουν και ανήλικα συνέβη. Όμως, αυτό αρχίζει και λειτουργεί εναντίον των Οθωμανών, των καταρχητών, οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται με τους τσολιάδες, τους κουρελίδες, να απελευθερώνουν τη χώρα. Μία άλλη, ένας λόγος που η φουστανέλα έπρεπε να είναι λερή, έπρεπε να μην είναι απαστράπουσα όπως είναι τα λευκά των ευζώνων της προεδρικής φρουράς σήμερα, είναι ότι στην Ήπεθρο, όταν βρισκόμαστε στον φουστανελοφόρο, ο οποίος αποτελεί κομμάτι του εθνικού τακτικού στρατού. Ο ελληνικός στρατός με τον Καποδίστρια και με τον Όθωνα στη συνέχεια διοργανώθηκε από Γάλλους φιλέλληνες, κατά βάση Γάλλους φιλέλληνες, αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν ένα κοινό, ήταν όλοι αρχαιολάτρες.
Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτοί ξέρανε τον όρο εύζωνος ως ο εύζωνος ο οποίος είναι στα πλευρά της οπλητικής φάλαγγας και προστατεύει τον βαρύ πεζικό που είναι στο κέντρο της παράταξης. Μην νομίζετε ότι ο τρόπος εξαγωγής πολέμου ανάμεσα σε τακτικά στρατεύματα από την εποχή που έγινε η μάχη στο Γρανικό μέχρι τους Ναπολεόντιους πολέμους και τη μάχη του Βατερλό άλλαξε ιδιαίτερα. Η πυρίτιδα ήταν ουσιαστικά η μεγάλη αλλαγή, αλλά ο τρόπος μάχης σώμα με σώμα, με τη μία παράταξη απέναντι στην άλλη, δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Οπότε λοιπόν φέρανε το πεζικό του κέντρου, το οποίο ήταν το βαρύ πεζικό, και τους ευζώνους αριστερά και δεξιά, οι οποίοι ήταν ελαφρύ πεζικό. Εδώ λοιπόν, εδώ βλέπετε χαρακτηριστικές εικόνες. Τα σχέδια που βλέπετε που θα δείτε στην παρουσίαση είναι όλα σχέδια του Γιάννη του Μιλωνά. Χωρίς το Γιάννη του Μιλωνά δεν θα είχαμε καθόλου στοιχεία για να ξεκινήσουμε την έρευνά μας στην ευζωνική ιστορία. Και η ειρωνία είναι ότι οι άντρες που απεικονίζονται εδώ, αξιωματικός των σωμάτων των Μανιατών και στρατιώτης του ελαφρού πεζικού των Ρουμελιωτών, δεν ονομάζονταν εύσονοι. Ήτανε ελαφρύ πεζικό. Ο ελληνικός στρατός πέρασε από διάφορες φάσεις αναδιοργανώσεων, καρφίτσα το οποίο συμβολίζει το νόμισμα, το εθνόσημο κτλ. Έχουμε γίνει λοιπόν πλέον τακτικό στράτευμα, είμαστε περνάμε πλέον στην περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου, όπου το 1868 έχουμε την ίδρυση της Φρουράς, για πρώτη φορά σώματα ευζώνων αναλαμβάνουν ρόλο αγηματικό, τελετουργικό,